Γιάννη, δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι. Θα Ναι. μείνουμε βεβαίως. Έχουμε ετοιμάσει και ερωτήσεις που μας κάνουν οι Να τηλεθεατές. συμπληρώσουμε. Είναι ορισμένα νούμερα τα οποία δεν χρειάζεται αποτυπώσει ακριβώ ο πολίτη. Πρέπει να καταλάβουμε ορισμένα μεγέθη για να δείτε τελικά ότι φτάνουμε σε μια δικασία να ξέρουμε ποιο δουλεύει ποιον. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 3.388.000 αφημοί που χρησιμοποιούν στην εφορία. 3.388.000. Από αυτά τα αφημοί, κοιτάξτε να δείτε, το 0,1 των οφηλετών, το 0,1. Δηλαδή Από τα μιλάμε 3 για εκατομμύρια, να σε ρωτήσω. 5.552 αφημοί. Δηλαδή 5.552 αφημοί χρωστούν 72 δισεκατομμύρια. Είναι χρήματα τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση να σπραχτούν ποτέ. Εδώ μέσα θα δούμε την Πειραιακή Πατραϊκή, θα δούμε την Ολυμπιακή, θα δούμε τόσες επιχειρήσεις πτωχευμένες και νεκρές. Αντίθετα όμως υπάρχουν 2.388.899 αφημοί που χρωστούν από 1 ευρώ έως 500. Το σύνολο των οφειλών όλων αυτών, μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια αφημοί. Ξέρετε πόσο είναι? 340 εκατομμύρια. Δηλαδή, απειλούμε 2,5 εκατομμύρια κόσμο για να μαζέψουμε 340.000 ευρώ, όταν το 0,1, 5.500 αφημοί, οφείλουν 72 δισεκατομμύρια από τα 97 τα ανίσπρακτα. Και το τραγικό όλων ποιο είναι? Γιατί όλα αυτά μου φαίνεται δεν είναι τελικά τυχαία. Οι δανειστές, οι τροϊκανοί, οι δυνάστες ή όπως τους αποκαλεί ο καθένας, έχουν ως σημείο αναφοράς αυτό που τους δίνει η πολιτεία. Ότι το ελληνικό δημόσιο του χρωστούν 97 δισεκατομμύρια. Και αν ο φορεσπρακτικός μηχανισμός και ο Έλληνας πολίτης με το αίμα το οποίο εισφέρει στο κράτος φτάσει στο σημείο να μαζέψει 10 δισεκατομμύρια, θα μας πούν δεν κάνατε και τίποτα. Μαζέψετε 10 στα 97. Ενώ πρέπει κάποια στιγμή κάποιος να έχει το θάρρος και να τους πει με συγχωρείτε κάτι πολύ. Μαζέψαμε 10 στα 15, γιατί αυτά μπορεί να εισπραχτούν. Και ο Έλληνας πολίτης που χρωστάει είναι συνεπής όταν είναι εντάξει και η πολιτεία απέναντί του. Υπάρχουν λοιπόν μια τεράστια διαστράβλωση και δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Για ποιο λόγο θέλουν να βγάλουν ανύπαρκτο και ανεποτελεσματικό τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό και να πούν ότι ο Έλληνας πολίτης πλέον είναι παταχτής.